Σε εφαρμογή τα μέτρα αντιμετώπισης πιθανών κρουσμάτων κορονοϊού στην Κύπρο, αφού οι πρώτοι Κινέζοι τουρίστες από τους 500 που αναμένεται να επισκεφθούν τη χώρα μας άρχισαν να φτάνουν στα δύο αεροδρόμια. Μιλώντας στον Αντένα, η Διευθύντρια των Ιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας τόνισε ότι στο παρόν στάδιο δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας αφού δεν εντοπίστηκε οτιδήποτε το περίεργο. Οι συγκεκριμένοι τουρίστες περνούν από το ιατρείο του αεροδρομίου όπου γίνεται θερμομέτρηση και συμπληρώνεται ένα μικρό ερωτηματολόγιο σχετικά με την πιθανή επιδημιολογική συσχέτισή τους είτε με γεωγραφικές περιοχές όπου υπάρχουν περιστατικά, είτε με επιβεβαιωμένα περιστατικά με τον ιό. Σε εγρήγορση βρίσκονται ωστόσο στο Υπουργείο Υγείας μετά και την επιβεβαίωση των γερμανικών αρχών για κρούσμα του κορονοϊού στη Βαυαρία. Το γεγονός ότι έχει εμφανιστεί πλέον σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη λεκάνη της Μεσογείου αλλάζει λίγο τα πράγματα, αλλά είμαστε σε εγρήγορση και συνέχεια παρακολουθούμε τα δεδομένα. Το Υπουργείο Υγείας αναμένει την έκδοση νέων οδηγιών από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Λοιμόξεων. Ενώ για την περίθαλψη πιθανών κρουσμάτων έχουν διαμορφωθεί ειδικοί θάλαμοι απομόνωσης στα κρατικά νοσηλευτήρια Λευκωσίας και Λεμεσού, καθώς και στο Μακάριο Νοσοκομείο.